βέλτιστες πρακτικές για το ιατρείο, τις οποίες θα τις πούμε εδώ συνολικά, για να ολοκληρώσουμε αυτή τη σειρά γενικά για το marketing σε συνοπτικά φυσικά βίντεο, το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε και να αυξήσουμε το πελατολογιό μας. Ένα από τα πρώτα πράγματα που κοιτάμε και πρέπει να κοιτάμε, πολύ σημαντικό, είναι το booking. Το booking σε ένα ιατρείο παίζει ρόλο, ειδικότερα όταν συνδέεται σωστά με το calendar που βολεύει και τον ιατρό. Μπορούμε όταν δείχνουμε διαφημίσεις και έχουμε πολύ καλό SEO με μεγάλη ψηφιμότητα να μας βρίσκει κόσμος ο οποίος είναι σε ώρες που δεν είναι ανοιχτό το ιατρείο και μπορεί να στείλει αίτημα για ραντεβού. Πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει το settler να λειτουργεί, να έχει μία δομή και ένα marketing plan για να μπορέσεις να αξιοποιήσεις και το site σου τη νύχτα, τις ώρες που είσαι κλειστός. Άρα το booking είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είτε κάνουμε Google Ads, είτε κάνουμε social media ads, είτε κάνουμε SEO, το οτιδήποτε, όλα αυτά είναι marketing. Είναι κανάλια μέσα από τα οποία στοχεύεις να χτυπήσεις πελατολόγιο, να φέρεις ασθενείς στο ιατρείο σου για να αξιοποιήσεις και τις δικές σου γνώσεις, την εξειδίκευσή σου ακόμα καλύτερα, καθώς ειδικότερα νέοι ιατροί, οι νέοι και οι νεότεροι ιατροί έχουν μεγάλο θέμα στο να φέρουν νέο πελατολόγιο. Οι δυσκολίες είναι μεγάλες και ο λόγος είναι ένας, ειδικά στην Αθήνα. Τεράστιος ανταγωνισμός. Επίσης, συνολικά στη marketing στρατηγική σου παίζει ρόλο και ο κύκλος σου. Φυσικοθεραπευτές, γνωριμίες, γενικότερα πράγματα τα οποία μπορείς να ενσωματώσεις, ακόμα και διαδικτυακά μπορείς να προσεγγίσεις ανθρώπους με τους οποίους μπορείς να χτίσεις μια στρατηγική για να βοηθήσεις και τον εαυτό στο ιατρείο σου και εκείνος να παρέχεται ολοκληρωμένες υπηρεσίες στους πελάτες σας, ειδικότερα αν είσαι ορθοπαιδικός, για παράδειγμα, για να μπορέσεις από εκεί να στοχεύσεις ακόμα ψηλότερα. Βίντεο κριτικές από υποψήφους ασθενείς είναι καταπληκτικό, δεν το συζητάμε, απογειώνει τον brand του ιατρού, γι' αυτό εδώ θέλει και μια ειδική προσέγγιση, ειδικότερα αν έχεις καλούς και πιστούς ασθενείς, να μπορέσεις να χτίσεις εκεί ένα πιστό video review testimonial calendar για να μπορέσεις και από εκεί να παρουσιάζεις και να μιλάνε οι άνθρωποι σου για σένα, οι άνθρωποι που βοήθησες για σένα.